Ανάστατη είναι η φοιτητική κοινότητα στη Δράμα μετά την τελική πρόταση του σχεδίου Αθηνά που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, διότι αποσπά το Τμήμα Αρχιτεκτονικής, το οποίο από τη Δράμα και το ενσωματώνει σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες στο ΤΕΗ Δομικών Έργων στις Σέρες, όπου όπως τόνισαν και οι εκπρόσωποι των φοιτητών της αρχιτεκτονικής τοπίου, που σήμερα το μεσημέρι είχαν γενική συνέλευση, πάβει να υπάρχει. Ζητούν την παράλληλη λειτουργία του με τα υπόλοιπα δύο τμήματα, καθώς παραμένει το Οινολογίας μαζί με το Δασοπονίας και δηλώνουν αποφασισμένοι για δυναμικές κινητοποιήσεις. Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι και θα παλέψουμε για να μείνει το τμήμα όπως έχει και δεν το δεχόμαστε. Αποκλείεται να το δεχτούμε αυτό. Και ο κόσμος της Δράμας μην καθησυχάζεται ότι θα μείνουν τα δύο τμήματα αρχιτεκτονικής τοπίου. Οι αρχιτέκτονες του τοπίου είμαστε οι μισοί φοιτητές εδώ στην Δράμα, έτσι, και δεχόμαστε 100 και άτομα κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι μεγάλη ζημιά για τον τόπο. Λοιπόν, αυτό δεν το δεχόμαστε και πραγματικά θα παλέψουμε. Δεν δεχόμαστε τίποτα. Mm-hmm. Καμιά συγχώνευση, τίποτα. Πάμε πουθενά. Εδώ θα μείνουμε και θα γίνει χαμός. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων να σας βάλουν και εσάς ως τρίτο τμήμα στα υπόλοιπα δύο? Βέβαια. Και το έχουμε προτείνει και αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θέλουμε να μείνει το τμήμα. Πραγματικά, εντάξει, κοιτάξτε, χάνουμε το αντικείμενό μας. Κάθε δημιουργία κατεύθυνση σε νέο τμήμα συγχώνευση είναι κατάργηση του αντικειμένου. Τα έχουμε πει εξ αρχής, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Δεν το δεχόμαστε. Εμείς θέλουμε αρχικά να παραμείνει το αντικείμενο και το τμήμα, όπου και να είναι αυτό, είτε είναι στη Δράμα είτε είναι αλλού. Αρχικά εμείς λέμε Δράμα, έτσι. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε έρθει. Το γνωρίζαμε από την αρχή. Όταν συμπληρώσαμε το μηχανογραφικό, εδώ λέγαμε να έρθουμε. Το γνωρίζαμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να μείνει το αντικείμενο και να μην γίνουμε καμιά συγχώνευση, ούτε κατεύθυνση, τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εμείς γι' αυτό είμαστε και εδώ. Είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να καταργηθεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα τοπίου. Είναι μοναδική ειδικότητα σε όλη την Ελλάδα. Στο εξωτερικό διαπρέπουν και εμείς εδώ κλείνουμε το τμήμα της αρχιτεκτονικής τοπίου. Είναι τραγικό. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, όπως ρώτησα και τον συμφοιτητή σου, να ενταχθεί στα υπόλοιπα δύο, γιατί είναι και παρεμφερές στο αντικείμενο? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς κυνηγάμε την αυτονομία. Δεν δεχόμαστε καμία συγχώνευση. Δεχόμαστε τη συστέγαση απλά με τη Δασοπονία, δηλαδή όπως ακριβώς έγινε και με την Ολογία. Το θέμα είναι ότι εμείς πολεμάμε μόνοι μας. Δεν έχουμε ούτε κανέναν κύριο Μάμαλι από πίσω μας, κανέναν καθηγητή, τίποτα. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Τίποτα. Πιστεύετε ότι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, όπως είπατε, αλλά αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση? Γιατί κάποιοι από τους συμφοιτητές σας που μίλησαν νωρίτερα στην τηλεόραση του Σταρ είπαν ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούν να αλλάξουν. Σίγουρα. Σίγουρα. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ούτε τα μέσα να πάμε ούτε στον Υπουργό. Ήδη έχουν γίνει δύο συναντήσεις και από εμάς δεν ερωτήθηκε κανείς. Mm-hmm. Δεν πήγε κανένας εκπρόσωπος του τμήματός μας σε καμία συγκέντρωση. Αυτό που σας λέω, παλεύουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Εναλλακτικές υπάρχουν? Εναλλακτικές σαφώς και υπάρχουν. Εμείς είπαμε εξ αρχής ότι δεχόμαστε τη συστέγαση όσον αφορά τον εξορθολογισμό που θέλει να κάνει το Υπουργείο. Μειώνουμε κόστος, μειώνουμε καθηγητές. Μπορούμε να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να μας στηρίξει πάλι σαν αυτόνομο τμήμα, εφόσον δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ πέρα. Όμως σας συγχωνεύουν είτε στο δομικό έργο είτε σε κάποια άλλα τμήματα και χάνετε και τον επαγγελματικό σας, να πω, το επαγγελματικό σας πτυχίο, τον επαγγελματικό σας προσανατολισμό. Ακριβώς. Όσον αφορά το θέμα αρχιτεκτονικής τοπίου, πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα τμήμα αρχιτεκτονικής τοπίου. Καλά, μην πούμε για πανεπιστήμιο ότι έπρεπε να υπάρχει αρχιτεκτονικής τοπίου. Σκεφτείτε ότι υπάρχει τώρα ένα πρόγραμμα που λέγεται Rethink Athens, το οποίο είναι γεγονός, θέλουν να διαμορφώσουν το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, και φέρνουν Ολλανδούς αρχιτέκτονες τοπίου. Δεν είναι αστείο. Δεν πρέπει να στηρίξουμε τους Έλληνες επιστήμονες, ξέρω, πάνω σε αυτό το κλάδο? Mm-hmm. Γιατί να φέρουν άλλους και να πληρώνουμε ξένους? Δεν καταλαβαίνω. Να η δουλειά τώρα που θέλουν να γίνουν. Γιατί να μην το κάνουμε εμείς?